Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι Οκτώβριος μήνας και είναι μια καλή χρονική στιγμή για να βάλετε σέλινο είτε από σπόρο είτε να μεταφυτέψετε φυτά. Το σέλινο είναι ένα πολύ γνωστό λαχανικό που χρησιμοποιούμε σε διάφορα φαγητά όπως είναι η φασουλάδα αλλά και στις σαλάτες μας μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Η σπορά του γίνεται στα τέλη του καλοκαιριού, θέλει 2-3 εβδομάδες ο σπόρος για να φυτρώσει και 3-4 μήνες χρειάζεται από τότε που θα κάνουμε τη σπορά ώστε να αρχίσουμε να συγκομίζουμε τα φύλλα του σέλινου. Το σέλινο θέλει ένα καλό γόνιμο έδαφος για να μπορέσει να φυτρώσει και να αναπτυχθεί. Θέλει αρκετή υγρασία και χώμα που να στραγγίζει για να μην σαπίσουν τα φυτά μας ή να μην κυτρινίσουν τα φύλλα. Θέλει κάθε δεύτερη με τρίτη μέρα πότισμα, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί και να δώσει τα ωραία φύλλα και να είναι φρέσκα. Αν το πότισμα είναι λιγοστό, τα φύλλα μπορεί να γίνουν πιο σκληρά και να χάσει και τη γεύση, να γίνει λίγο πιο πικρό. Ο σπόρος του είναι πολύ λεπτός, οπότε όταν κάνουμε τη σπορά χρησιμοποιούμε λίγο χώμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αραιή σπορά. Εκτός από την καλλιέργεια του σέλινου στο έδαφος, στον κήπο, μπορούμε να κάνουμε και σε γλάστρα. Εδώ βλέπουμε ένα φυτό σέλινου σε γλάστρα. Χρειαζόμαστε μια γλάστρα περίπου 20-30 εκατοστά βάθος που να έχει τρύπες και να βάλουμε κάποιες πέτρες στις τρύπες αυτές στον πάτο της γλάστρας. Συμπληρώνουμε με κομπόστ ή κάποια άλλη οργανική ουσία κοπριές για να είναι γόνιμο το έδαφος. Τοποθετούμε τις γλάστρες μας σε ανατολικό ή νότιο μπαλκόνι για να το προστατέψουμε από την παγωνιά και το κρύο και έτσι μπορούμε να έχουμε τα δικά μας φυτά από σέλινο ακόμα και στο μπαλκόνι όταν δεν έχουμε το δικό μας κήπο. Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία επιπλέον μπορείτε να τη γράψετε στα σχόλια ή αν χρειάζεστε κάποια απάντηση σε ερώτημά σας επίσης γράψτε το στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Γεια χαρά!